πολύ αργά. Σίκος Πέτκοφ. Μεγάλη παλιά από τον Βούλγαρο. Ο Τσάρτας θα κερδίσει με εξυπνάδα. Θα σεντράρει την ευκαιρία για την ΑΕΚ και το κολ από τον Ντέμι Νικολαίδη. Συνεργάστηκαν άψογα για άλλη μια φορά ο Βασίλης Τσάρτας και ο Ντέμις Νικολαίδης. Δεν κάλυψε κανείς το δεύτερο δοκάρι εκεί που περίμενε ο Ντέμις Νικολαίδης. Και από δύσκολο σημείο και με προβολή που βεβαίως καταδεικνύει τα χαρίσματά του στο σκοράρισμα. Δείτε πώς νικά τον Μπεκιάη που ήταν εκτός θέσης. Ο Τσάρτας ο οποίος έδωσε 7η ασίστ στο πρωτάθλημα και εδώ εκτελεί και παραλίγο να γράψει ο ίδιος το 2-0. Όχι που δεν έχει απειλήσει διόλου θα έλεγα για την ώρα τον Διονύση Χιώτη. Παλιά για τον Ήβιτς βγαίνει ο Μπεκιά, είναι λάθος του Αλβανού αυτό που έκανε, αλλά ο Ήβιτς δεν μπόρεσε να επωφεληθεί, πιεζόμενος ενδεχομένως εκεί και από τον Κολιτσιδάκη. Απομάκρυνση του Λάκη πάνω στον Κιάσο. Ωραία τρίπλα στον Τσάρτα, το σούτ από μακριά, καλό σούτ και αναγκάζεται ο Χιώτης να κάνει την επέμβαση του αγώνα. Είναι από την άλλη πλευρά του γηπέδου, προκειμένου να κάνει παρατηρήσει το Λάκη να μην προωθείται. Το σούτ καλό, σε διακόψω Μάκη, διότι ο Σταυρακάκης επιχείρησε να εφηδιάσει τον Διονύση Χιώτη. Πλεονέκτημα για την ΑΕΚ με τον Πέτκοφ, την κάθετη παλιά για τον Τσάρτα, πατάει έξω χαυτός για τον Ήβιτς, ο οποίος επιχείρησε να τελειώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την φάση. Εδώ η κεφαλιά και παραλίγο το 1-1 στο ολέθριο σφάλμα από τον Χιώτη. Κασάπης ζυγίζει το πόδι του, τελικά επιλέγει την καταμέτωπον επίθεση και την χαμηλή πάσα για τον Νικολαίδη. Και πάλι Κασάπης έτοιμο γκολ είναι και βεβαίως δεν χάνει την ευκαιρία να το πετύχει ο Βασίλης Λάκης. Ωραία ο Νικολαίδης και πάλι ο Κασάπης. Νομίζω ότι καλυπτόταν εκεί ο Βασίλης Λάκης. Ο Νικολαίδης είναι μόνο στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας. Ωραία η κοφτή τρίπλα. Το σουτ και άου. Από τον Βασίλη Τσάρτα όλα αυτά. Σαμπουτζής. Άνοιγμα για τον Γκόμες, ο οποίος μπαίνει μέσα μεγάλη περιοχή, πλασάρει και πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή θα προλάβει ο Κάρλος Γκαμάρα. Ο Λάκης μπαίνει μέσα μεγάλη περιοχή, πλασάρει 3-0. Δείτε, ο Λάκης βάζει ωραία το σώμα, κερδίζει με το αριστερό, αποφεύγει τους αντιπάλους του και με το δεξί πλασάρει τον Άριαν Μπεκιάη στην έξοχη άσιστ από τον Ντέμι Νικολαίδη. Όσο ο Βασίλης Λάκης πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Νομίζω ότι κερδίσαμε δίκαια. Με resultado exagerado. Με ένα σκορ λίγο υπερβολικό. Η ΑΕΚ έδωσε με ένα σκορ 3-0 που σίγουρα είναι για μας είναι βαρύ. Προσπαθήσαμε στο πρώτο μήκο να γυρίσουμε το μάτι, να ισοφαρίσουμε όπως και στο δεύτερο στη φάση του Γκόμες και να πούμε πάλι μέσα στο παιχνίδι.